Κομβική σημασία παίχτη στον τομέα τη τεχνολογία αναδεικνύεται η Κρήτη που επιλέχθηκε από τη Lambda Helix Digital Realty Company για να δημιουργηθεί ένα νέο data center, το πρώτο εκτός Αθηνών. Η παρουσίαση του κέντρου, του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, έγινε σήμερα παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικά για επενδύσεις στην περιοχή θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Digital Realty εμπιστεύτηκε την ελληνική οικονομία και τη Lambda Helix, και η Lambda Helix αποτελεί μία από τις εταιρείες που μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας. Στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας καταφέρνουμε και είμαστε με τους πρωταγωνιστές. Θεωρούμε ότι η επένδυση που κάνουμε εδώ είναι εμβληματική και μαγνητική και έχει την αντίστοιχη σημασία με την Αλεξανδρούπολη και την επένδυση του FSRU. Ό,τι λοιπόν είναι η Αλεξανδρούπολη για το φυσικό αέριο, θα είναι το Ηράκλειο και η Κρήτη για τα δεδομένα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για το νέο data center της ελληνικής θυγατρικής του ομίλου Lambda Helix, που αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη έως και 6,5 MW εγκατεστημένου φορτίου IT και θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης για διηπειρωτικά και περιφερειακά υποθαλάσσια καλώδια, τα οποία θα καταλήγουν μελλοντικά στην Κρήτη. Και η Κρήτη μπαίνει σε αυτό το χάρτη, αξιοποιώντας την πολύ καλή γεωγραφική θέση, το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό που έχει λόγω των πανεπιστημίων και του ΙΤΕ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγει και μπορεί ακόμα περισσότερο να παράγει στο μέλλον για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο και από τον ήλιο. Έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν από την Ελλάδα, να ενώσουμε τρεις υπήρους, δηλαδή την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, με έναν τρόπο γρήγορο αποδοτικό, με μεγαλύτερη ασφάλεια, και έτσι να βοηθήσουμε όχι μόνο η Ελλάδα να γίνει σταυροδρόμη αυτών των τριών υπήρων από πλευράς δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουμε να αυξηθεί και όχι η ενεργειακή ασφάλεια όπως στον αγωγό της Αλεξανδρούπολης, αλλά η ασφάλεια δεδομένων και η ταχύτητα των δεδομένων προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lambda Helix Digital Realty Company, Απόστολος Κάκος, ανέφερε ότι το νέο data center αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής που έχει η Digital Realty για τη Μεσόγειο, σε συνδυασμό και με τους υφιστάμενους κόμβους που η εταιρεία διαθέτει στη Μασσαλία αλλά και την Αθήνα, όπως και τους υποανάπτυξη κόμβους στη Βαρκελόνη και το Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα αλλάξει το ρου της ιστορίας όσον αφορά τα δεδομένα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η επιτετραμένη στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Μαρία Όλσον, αλλά και τοπικοί φορείς.